Για το φιάσκο ήθελα να πω χτες που έγινε στο αεροδρόμιο με τον Παπαδημητρίου που λέει ότι κάναμε την παραγγελία, ξέρω εγώ, πήραμε τόσες μάσκες και κάναν τόσο. Αχ, θα γίνει σαν τότε στο τσουνάμι που τους είχαμε στείλει περούκες και κιλότες. Θα γίνει, θα έρθουν τίποτα μάσκες SM, τσαδομαζό, τέτοια με φερμουάρ πίσω, να δω, θα γίνει κανένα τέτοιο. Περιμένω πώς και πώς. Λες, ε. Ου. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις ένα δωράκι, δεν λες πόσο κάνει. Και εγώ, άμα σου φέρω στη γιορτή σου ένα δώρο, δεν θα σου πω ότι σου φέρω ένα μπουκάλι ούζο τσίπουρο κάνει τόσο. Δεν τα λες αυτά. Δεν τα λες. Και ένα άλλο για το φύρε θέλω να πω. Που από Κιδαρμέχτης έγινε φύρερο χαρδαλιάς. Εντάξει, να χαλαρώσει λίγο το παλικάρι. Μα δεν θα χαλαρώσει. Τώρα το ζει. Πότε να χαλαρώσει. Έχει συγκεκριμένη διάρκεια προβολής ο χαρδαλιάς. Μετά πάει άκλαυτος. Άρα όσο κάνει το φυρερίσκο, τώρα θα το κάνει. Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα που έχει δημοσιότητα, πότε θα τα κάνει όλα αυτά. Είναι σαν τους τραγουδιστές του Fame Story. Που τους ακούς για ένα χρόνο, δύο το πολύ. Μετά ξεχνιόνται. Ή σαν το Survivor. Να κάνω και μια παρατήρηση, ρε φίλε. Πες στον Θήμιο, είχα τώρα τη μικρή τη 2 μηνών που έχουμε τη δεύτερη. Ρε μαλάκα, όποτε μιλάει ο Θήμιος, σταματάει να κλαίει. Είναι παρατήρηση διαχρονική, δεν είναι μόνο σημερινή. Ναι, δεν είναι καλά, το ξέρω, ρε φίλε, το ξέρω, αλλά είναι αυτό. Πες να χαρεί του καημένου εκεί πέρα. Χάλα στο παιδί, έλα, γεια. Αποστόλη μου, σύντροφε, αδερφέ. Έλα. Μπορώ να πω μια ιστορία. Ναι. Οπότε μας είχαν πει ότι μαζί τα φάγαμε. Και εγώ επειδή δεν είχα κόψει ένα τιμολόγιο. Δεν έκοψε τιμολόγιο. Πες μου ότι είσαι ο μαλάκας με την τυρόπιτα. Ή ο είσαι ο υδραυλικός με την κολοχαράδρα που δεν έκοψε την απόδειξη. Είχε βάλει το γιο του στο δημόσιο, είχε βάλει την κόρη του στο δημόσιο. Σταθήκαμε ένοχοι τότε. Να. Κάποια στιγμή αρχίζαμε και βγαίναμε στο δρόμο. Να. Κουτσά, ξανανέβαινε ο κόσμος, ξανανέβαινε. Τα ξέρω. Και κάποια στιγμή. Μόλις έρθαν και βλέπανε 1 εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο, βάλαν μια φωτιά και μας ρίξαν την ευθύνη ότι τους κάψαμε τους ανθρώπους. Και μόνο στα χρόνια μέχρι χθες το κουκού έβγαινε στον δρόμο οργανωμένα. Γιατί άμα ήμασταν οργανωμένοι τότε. Σε ποιο δρόμο έβγαινε. Ακούσε λέω τώρα. Θέλω να πει στον ποιο δρόμο, να ξέρω. Κομμουνιστές που ήταν οργανωμένοι. Ναι. Μόλις έπεσε η πρώτη μπόμπα, χεστήκαν όλοι και φύγαν όχλος οι μάγκες αυτοί. Και μετά τα επόμενα χρόνια μόνο οι οργανωμένοι κατεβαίναν στον δρόμο. Αυτό είναι αλήθεια. Μας λένε, ξέρεις. Πώς? Εσύ που είσαι γάτα, ξέρεις τι μας λένε τώρα. Τι? Ότι ο κόσμος φταίει που βγαίνει έξω και διαδίδουμε τον ιό. Μα τι θα ήταν, παιδί μου. Όλοι λένε, άμα δεν τα ρίχνανε στον κόσμο, πού θα τα ρίχνανε. Τώρα είναι η καλύτερη τους. Μην μιλήσω από την ιστορία μου. Θα σου αρέσει. Έχει κι άλλο. Όλα τα κανάλια, όλα τα ράδια λένε ο κόσμος φταίει, παιδιά. Ο κόσμος. Ρίχνουν την ευθύνη σε εμάς. Τι κάνατε ρε για τον κόσμο, τι έχετε κάνει για να μας προστατεύσετε. Εσείς δεν δώσατε χαρτάκια που λέγατε να κάνετε βόλτες. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έλεγε να τρέχετε. Μας είπατε ότι ξέρεις κάτι, οργανωμένα θα βγούμε. Μας οργανώσανε. Αυτοί είναι αλητήριοι. Έρχεται η επόμενη μέρα. Έλα, αγόρι μου. Έμανα μου. Σε πήρα να μιλήσουμε σοβαρά, να πούμε για αυτά που συζητάει. Όχου, τώρα δεν γαμίζει και εσύ που θα μιλήσουμε σοβαρά παρά τα μας. Λοιπόν, λέγε, οι δημοσιογράφοι και οι γιατροί τα έχουν στήσει όλα, λέγε. Στημένο είναι με έναν ιό που είχε ανακαλύψει ο Σιώρας, ο γιατρός, ο κομμουνιστής. Τα υπόγεια του Περισσού. Από ποντίκι ξέφυγε από τους Αμερικανούς και μολύνθηκε και ολιγεί. Νυχτερίδα, ποντίκι που πετάει. Έλα, από τον ουρανό ήρθε. Αφού το είδα. Και είναι ο Σατανάς, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι το περιστέρι. Η νυχτερίδα τι είναι. Του Σατανά, το αντίστοιχο. Το άγριο πνεύμα. Λοιπόν, η νέα τάξη πραγμάτων. Τα ξένα κέντρα. Η ΕΛ. Η Εβραϊκή Στοά. Η Μασονία, πες τα. Μήπω για του Νεφελίμ, δεν θέλω τώρα. Η Νεφελίμ, μόνο η Νεφελίμ. Γιατί ο Έλβις Πρίσλεϊ που ζει ακόμα με τον Μάικλ Τζάκσον σε ένα νησί. Και ο Τζιμ Μόρισον. Α, ναι, και αυτό τον ξέχασα. Έτσι και έβγαινε ο Σόρας πάντως και έλεγε: θα σας πω την αλήθεια, αν με βγάλετε πρωθυπουργό, αύριο είχε βγει. Εύκολα. Η Ελλάδα ψάχνει τη μαλακία. Δεν είναι ότι ψάχνει μόνο, είναι ότι έχει επιτυχία και στην έβρεση. Ρε μαλάκα, μας έχεις ζαλίσει. Αποστόλης. Για με το Πάσχα σήμερα. Ναι, δεν θα έρθει, ξέχασα να σου το πω. Θυμάσαι που λέει ο Γιακουμάτος να σε ενημερώσω ότι έχετε το Πάσχα. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Δεν έρχεται φέτος. Έχουμε Πάσχα, ρε. Φέτος δεν έρχεται. Είναι η χρονιά που δεν θα παίξουμε αυτό το ηχητικό. Ή θα το παίξουμε με το γαϊδουράκι, το ζόγκ. Άκουρε. Δεν έχει άκουσε εμένα. Άκουσε, σε παρακαλώ. Όχι την προστακτική σε μένα. Άκουσε, ρε παιδάκι. Σε παρακαλώ τώρα. Και μου το παίζει σε παρθένα ότι είσαι κάτω από τα 40. Εγώ, παρθένα, μην μιλήσω για την τρένωσέ. Μια εφημερίδα της Αστικής Δημοκρατίας έβγαλε ένα δημοσίευμα και έκανε μια έρευνα ότι έχουμε Πάσχα και κυρώθηκε στο νου των Ελλήνων. Ενώ για τους αυτούς που πέρασαν στη Μακρόνησο, τους 200.000 αριστερούς, τη διαλογήσατε αυτοί. Καμία εφημερίδα από το 50 μέχρι το 74 δεν βρέθηκε να γράψει. Ναι, αλλά το 76 λίγο πριν να
φέξει. Κάπνισα μια κόπα σβηστικά από το χάρτη. Όλα του δάντη. Αγχωμένη μαλακία λέει παρακάτω. Επειδή κατάλαβα ότι λες από την αρχή τη μαλακία σου, εγώ σε αγχώνω λίγο. Λοιπόν, έλα, γεια. Αδιανή φωτογραφία του παράλογου ηθιτία. Αγχωμένη μαλακία τη δημοτικό μπλουζ. Θα τον παίξω κι εγώ. Μια ερώτηση πρέπει να σου κάνω, γιατί είχα μια κουβεντούλα με έναν συνάδελφο εδώ πέρα στη δουλίτσα. Ο κορονοϊός μεταβιβάζεται με στοματικό έρωτα. Καταρχάς απαγορεύεται ο στοματικός έρωτας. Θέλουμε 2 μέτρα απόσταση, φίλε μου. Εκτός και αν τον έχεις 2 μέτρα. 2 μέτρα, όχι, δεν φτάνω τόσο. Από την αλήθεια, αλλά. Α. Έχω μια διαφωνία εδώ πέρα, ναι, μέσω γυναικών. Καταλαβαίνεις τώρα πώς πάει το πράγμα. Έχουμε... Στόμα με στόμα, κατάλαβα. Στόμα με στόμα, ναι, το πιάσα το θέμα. Οπότε τι πρότεινε να κάνουμε. Δεν το πιάσα. Εγώ δεν το πιάσα, συχαίνομαι. Συχαίνεσαι, οπότε να μην κάνουμε κάτι. Θα έλεγα τι να σου πω τώρα, κι άμα έχει τον κολοϊό εκεί πέρα. Του μου ιό, κατάλαβα, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάντως για. Μπορεί να είναι και του κόλου, δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι και τη πούστα. Α, το πάγιο μακριά, εσύ, οκ. Okay. Είναι του κόλου τα 9 μέρα τη πούστα στα 40, δεν ξέρω αν ξέρεις. Τη πούστα 40 δεν το έχω ακούσει, κάτι μου μάθες οπότε, εντάξει. Κάτι μαθαίνουμε. Άμα έχει τον ιό, θα τη γίνουν τα 40, κατάλαβες, τη πούστα. Ναι. Αγοράκι μου αγαπημένο. Καλέ. Ναι. Ζεις. Μπάμπο εσύ. Ναι. Μαρή νόμιζα τα τίναξες τα πέταλα. Ανησύχησα. Τι λες. Ότι τα τίναξες τα πέταλα νόμιζα. Ναι, το ξέρω. Τ' άκουσα που το είπες. Νόμιζα σε χτύπησε ο ιός. Λέω τη γλίτωσα από τη μία. Τη γλίτωσα από την άλλη και τον ιό. Τι κολόγρια είναι αυτή. Κι όμως. Αγόρι μου. Καλά σε πήγε. Ναι, ναι. Να δώσεις πολλά φιλιά στον Θήμιο. Δεν δίνουμε φιλιά τώρα. Από 2 μέτρα τι φίλη να δώσει. Ναι. Μη γελάς, θα μείνεις. Έχει δίκιο, ναι. Ναι, δεν μπορώ. Μπορώ να του στείλω ένα SMS με ένα φυλάκι ημότικον, κάτι. Ναι. Εγώ έχω έναν ανιψιό που λατρεύω. Όχι, αυτό θα τα πάρει όλα, κατάλαβα. Όχι. Α, πού τα έχει αφήσει. Μην τα αφήσει, μωρή, σε καμιά ενορία. Θα έρθω εκεί πέρα, θα σε παλουκώσω. Όχι. Μη φοβάσαι. Λοιπόν, αυτός είναι στη Βοστόνη, έπαθε κορονοϊό. Κοίτα που θα τα δεινάξουν όλοι οι άλλοι γύρω και εσύ μια χαρά. Μη γελάς, φοβάμαι, θα μου μείνεις. Καλά. Καλύτερα να μείνω από γέλιο. Παρά από τον ιό, σωστό. Λοιπόν, δεν βρίσκει γιατρό να τον εξετάσει. Άκλαπτος τα πάει, κατάλαβα. Αυτά είχα να σου πω. Και καλά ήτανε. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, αφού ζεις ακόμα. Άρη, βάστα. Εντάξει, αγάπη μου. Έλα, γεια. Γεια.